Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, και να δούμε την κατάσταση που δεν είναι στο θέμα των κρουσμάτων καθόλου καλή. Έτσι. Διότι, ναι μεν μπορεί να έχουμε ένα μικρό ελαφρυντικό του κύκλου που είναι από έναν πυρήνα, τριγύρω το περιβάλλον, αλλά αυτό δεν έχει σημασία όταν έχει ξεπεράσει τα 40 κρούσματα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λέει εδώ η ανακοίνωση της ΟΒ Καλύμνου ΚΚΕ. Δύο γάιδαρα τσακώνονταν σε ξένο αχυρώνα. Για την αντιπαράθεση λέει Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για το νοσοκομείο Καλύμνου. Και διαβάζω. Με τον αριθμό των κρουσμάτων COVID και των νοσηλευωμένων να αυξάνεται ανησυχητικά για άλλη μια φορά στο νησί μας και η κατάσταση στο νοσοκομείο να πιάνει κόκκινο, ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή των δύο τοπικών οργανώσεων, είναι άκρος προκλητικός και τα δύο κόμματα έχουν δοκιμαστεί ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Ο λαός της Καλύμνου σήμερα αγωνιά και αισθάνεται ξεκρέμαστος επειδή τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσαν τις ίδιες ανθυγιεινές και επικίνδυνες πολιτικές κατευθύνσεις στο δημόσιο τομέα υγείας. Οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές της Καλύμνου δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία. Τώρα να γυρίσουν την πλάτη στις πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για τα πολλαπλά βάσανα που ζουν και να διεκδικήσουν πραγματική θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών και άλλων, άρτιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, μέτρα πρόληψης και μαζικά δωρεάν τεστ σε εργασιακούς χώρους, υπηρεσίες, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επαναφορά όλων των non-COVID λειτουργιών του νοσοκομείου, ούτε ένα ευρώ από την τσέπη μας για τους απαραίτητους διαγνωστικούς ελέγχους, πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. Το ΚΚΕ απαιτεί να γίνουν τώρα όλα αυτά που η κυβέρνηση αρνείται να κάνει εδώ και ένα χρόνο. Όμως και όλοι εσείς που γράφετε απλά μόνο την ανακοίνωση, σας θέλουμε να μιλήσετε. Έτσι, γιατί κάποιοι εσείς φίλοι μου ξέρετε ότι σας έχουμε προσεγγίσει, μας λέτε την άλλη εβδομάδα, μας λέτε την παραπάνω εβδομάδα και η εβδομάδα αυτή τη χάσαμε. Θα φτάσουμε στη μεγαλοβδομάδα. Λοιπόν, ελάτε να μιλήσετε και όχι μόνο μία ξερή στεγνή ανακοίνωση την οποία διαβάζουμε. Από την άλλη πλευρά, ναι, είδαμε αυτό το φαινόμενο, ενώ να έχουμε διαβάσει από τον ηλεκτρονικό τύπο, από 2-3 site το σχετικό, ότι δηλαδή τώρα στο νοσοκομείο εκεί και ενώ έχουν πάρει άνθρωποι εδώ και έχουν τηλεφωνήσει ότι μαμάδες που συνοδεύουν τις κόρες τους που θα γεννήσουν και τα λοιπά στο νοσοκομείο και λένε ότι δεν θέλουμε να γίνεται αυτό, έτσι ότι είναι πολύ σκληρό για να μην χρησιμοποιήσω τα λόγια τα οποία είπαν, ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρώσει κανείς αυτό το rapid test εκεί στο χώρο του νοσοκομείου. Από την άλλη, είδαμε όντως μια ανακοίνωση της τοπικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κάπου πρέπει να βρούμε λίγο έτσι και τα σωστά πατήματά μας. Συμβαίνει, δεν συμβαίνει. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Αλλά και εσείς, αγαπητοί φίλοι από το ΚΚΕ, ελάτε, εμφανιστείτε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε να σας ακούσουμε. Έτσι, είναι χρήσιμο νομίζω. Και πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να πούμε πως συναντήσαμε την πρόεδρο της Φιλοζωικής Καλύμνου, την κυρία Σεβαστή Τσάταρου Γερακιού, άλλος αγώνας εκεί. Μεγάλος αγώνας, δύσκολος, αλλά ευτυχώς είχε κάποιες μικρές ευχάριστες και σημαντικές εξελίξεις με το ότι έγινε από το πρόγραμμα που για πρώτη φορά Δήμος εξασφάλισε. Και βεβαίως τα εύσημα στην αντιδήμαρχο κυρία Ρένα Μαγκάκη, η οποία λοιπόν το πρόγραμμα αυτό τι έχει, έχει 100 και γάτες που θα στηρωθούν και έχει και τροφή ξηρή. Με αποτέλεσμα να έχουν βοηθηθεί αισθητά οι άνθρωποι αυτοί. Και εκείνη την ώρα που τη συναντήσαμε, την κυρία Σεβαστού Τσάταρου Γερακιού, επί το έργο ήταν η κυρία Πρόεδρος, όμως έμεινε να μας μιλήσει και μας εξηγεί και για μικρά παιδιά και φίλους και βοηθούς που έρχονται πραγματικά ευαισθητοποιημένοι να δώσουν ένα χέρι βοηθείας σε όλο αυτό που γίνεται. Και θα ήθελα πραγματικά να το παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα τι μας είπε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα να βοηθήσουμε αυτούς τουλάχιστον που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Ναι. Και ταΐζουν πάρα πολλά δέσποτα, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά τα ζώα και είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε, mm-hmm, γιατί μας παίρνουν όλοι τηλέφωνο και στενοχωριόμαστε.
γιατί δεν μπορούμε όλους να τους εξυπηρετήσουμε και σε όλους να δώσουμε τροφές. Αλλά θα δώσουμε σε αυτούς που ταΐζουν πολλά αδέσποτα. Καταλαβαίνω. Και ευχαριστούμε το Δήμο βέβαια για τις τροφές αυτές. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι δύσκολο αυτό το πράγμα που γίνεται στο νησί μας και χρειάζεται από όλους μας μια μεγάλη προσπάθεια. Βλέπω ότι οι στηρώσεις συνεχίζονται. Σωστά. Έτσι, και βέβαια να πούμε ότι όσοι επιθυμούν θα πρέπει σε εσάς να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Έτσι ώστε να κλειστεί το σχετικό ραντεβού. Μπαίνουν μια σειρά προτεραιότητας, γράφουμε κάθε μέρα γιατί γίνονται κάθε μέρα δύο γατάκια, όχι περισσότερα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει όλοι να περιμένουν. Ναι. Αλλά τουλάχιστον ξεκινήσαμε και έχουμε φτάσει περίπου στις 40 γάτες που ήδη έχουν στηρωθεί. Μπράβο, μπράβο. Και φυσικά αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Για να μπορέσουμε να δούμε μια πραγματικά καλυτέρευση σε αυτό το κομμάτι του. Πρέπει να συνεχιστεί γιατί παράλληλα είναι και περίοδος αναπαραγωγής σιγά σιγά και καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη ανάγκη να συμβεί αυτό. Και ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ και τα ζωάκια ζούνε, να είναι καλά. Οπότε θα έχουμε πολύ περισσότερα. Όσο ζεσταίνει η ατμόσφαιρα και ο καιρός, τόσο πιο πολλά ζώα θα ζούνε. Αν στηρωθούν πραγματικά όσο το δυνατόν περισσότερες γάτες, εννοείται βέβαια και τα σκυλιά. Ναι. Θα έχουμε αποτέλεσμα. Πολύ σωστά. Εννοείται να μείνουν, γιατί έχουμε και το ευεργετικό τους κομμάτι. Αλλά να μην εξαπλώνονται τόσο με αυτή τη ραγδαία εικόνα και ρυθμούς. Σωστά. Αυτός ο μεγάλος αριθμός να σταματήσει, να είναι πιο ελεγμένος ο αριθμός από τις γάτες. Ναι. Φυσικά και τις έχουμε ανάγκη. Εννοείται. Άλλη εποχή που στη Λέρο είχαν πετάξει τόσα δηλητήρια, μετά ήρθαν από εμάς και πήρανε γάτες. Μάλιστα. Γιατί τους είχαν φάει τα ποντίκια και τα φίδια. Μάλιστα, φανταστείτε. Εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετές εδώ και γι' αυτό δεν βλέπουν να υπάρχουν τόσα φίδια. Γιατί κάποιος έχει πάρα πολλά. Εκεί κάτω στην Ενορία Χριστού, θυμάμαι πριν 30 και χρόνια, ήταν γεμάτο με ποντίκια, ρουραίους και τα λοιπά που είχε ακόμη, δεν είχαν οικοδομηθεί τόσο και τσιμεντωθεί περιοχές και τα λοιπά, ούτε είχαν γίνει υπόνομοι και... Τώρα όμως πραγματικά η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί οι γατούλες μας βοηθάνε. Σε πολλά σημεία βοηθάνε. Στις κατσαρίδες, στα ποντίκια, στα φίδια και σε προπαντός σε εξοχικές περιοχές που υπάρχουν πάρα πολλά. Και το βλέπω και μου τα λένε οι άνθρωποι που τις έχουν ότι τους πηγαίνουν πολύ τακτικά, τους πηγαίνουν για να τους ευχαριστήσουν και τους τα δείχνουν. Βέβαια, βέβαια. Παράλληλα έβλεπα ότι στέλνατε σκυλιά στο εξωτερικό και πάλι σε σπίτια ανθρώπων που τα θέλουν, που τα αγαπούν, που τα φροντίζουν. Σωστά. Έτσι όπως πρέπει. Αυτή και όπως τους αξίζει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή, σήμερα είχα επικοινωνία, 6 από τα σκυλάκια μας είναι στην Ιταλία. Δυστυχώς λόγω του κορονοϊού δεν μπορούν να μεταφερθούν διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το έξοδο που γίνεται για τη φιλοζωική για να μεταφερθούν αυτά τα ζώα. Ναι. Αλλά κάθε φορά λέμε δεν μπορούμε να τα σώσουμε όλα, αλλά αυτά τουλάχιστον σωθήκανε. Πάνε σε οικογένειες που τα έχουν υιοθετήσει και φυσικά με ανθρώπους που είναι επαγγελματίες στο είδος τους. Τα ζώα ταξιδεύουν με σωστά πιστοποιητικά και χαρτιά κρατικά. Οπότε είμαστε χαρούμενοι γιατί θα δείτε τις επόμενες μέρες και τις εικόνες. Έχει μειωθεί λίγο ο αριθμός των σκυλιών που είχατε, ναι, έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί γιατί είμαστε συνέχεια, δουλεύουμε συνέχεια εδώ και χρόνια. Και έχει μειωθεί, έχουμε κάνει επανελειμμένα συνέχεια στηρώσεις και τώρα προσπαθούμε και για τις γάτες. Και θα σας δείξουμε και φωτογραφίες με τις γατούλες που επιτέλους βρήκαν οικογένεια. Δεν το είχαμε αυτό το κομμάτι. Μα ήταν τόσο συγκινητικό ένα άλλο σκηνικό με ένα ζευγάρι τουρίστες που το είδα. Να έχουν έρθει τα Χριστούγεννα, γιατί από το καλοκαίρι είχαν δει μια γάτα και ήρθαν να το πάνε. Ξέρετε ότι τα καλοκαίρια, επειδή και σε εμάς εκεί περνάνε ομογενείς. Πόσοι μου λένε δεν το ξέραμε, ότι θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε μια τέτοια εικόνα και κατάσταση, ενώ θα το ήθελαν πάρα πολύ. Και όσες μέρες είναι εδώ και κάνουν διακοπές, έρχονται με τα παιδιά τους τα βράδια και πριν πάνε στο εστιατόριο και τα λοιπά, ταΐζουνε τις γάτες της γειτονιάς. Και χαίρονται να βλέπουν τα γατάκια να είναι καθαρά, να είναι περιποιημένα. Ακριβώς. Να είναι καλοταϊσμένα. Ακριβώς. Και αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της πολιτισμού, Ελλάδας. Ναι. Είναι η εικόνα του πολιτισμού και τους θυμίζει αμέσως την Ελλάδα, τα νησιά μας. Γι' αυτό πρέπει οι γατούλες μας να είναι στηρωμένες και καλά στην υγεία τους για να τις χαιρόμαστε εμείς αλλά και οι άνθρωποι που έρχονται, οι επισκέπτες μας. Και που αγαπούν τόσο πολύ τα ζώα, ναι, γενικότερα, έτσι. Προχτές είχε και ένα νεκρό δελφίνι προς την Ψέρη μου, κάπου εκεί. Ναι, μας ενημερώσαμε, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ωραία. Εκτός να ενημερώσουμε και εμείς το λιμαναρχείο. Λοιπόν, εδώ είναι η ποσότητα, όπως βλέπουμε όλοι,
σακούλα που είναι 20 κιλό με την τροφή των γατιών. Η κυρία Σεβαστή λοιπόν το παραδίδει έτσι ώστε. Είδαμε και άλλα βιντεάκια που έχετε ανεβάσει και έχετε παραδώσει. Και θα ανεβάσουμε και περισσότερα. Μακάρι. Στα 100-150 κιλά περίπου γατοτροφή θα μοιράζονται το μήνα. Γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά ζώα και εμείς και δεν μπορούμε περισσότερο να προσφέρουμε. Και μακάρι να συνεχιστεί το πρόγραμμα έτσι με επιτυχία, ναι, ώστε να δούμε καλύτερες μέρες ισορροπίας, ναι, ναι, για τα ζώα τα οποία υπάρχουν στους δρόμους. Προσπαθεί και η κυρία Ρένα Μαγκάκη, αντιδήμαρχος, προσπαθεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα και πιστεύω ότι τα έχει καταφέρει και θα έχουμε στη συνέχεια περισσότερες, ναι, τροφές και για περισσότερο χρονικό διάστημα. Διαβάσαμε ότι και οι φίλοι τώρα που όταν κάνουν τη βόλτα τους πρέπει οπωσδήποτε να έχουν λουράκι. Πολύ σωστά. Έτσι, γιατί αλλιώς μπαίνει πρόστιμο. Πολύ σωστά. Απαγορεύεται τα ζώα να κυκλοφοράνε ελεύθερα στο δρόμο. Πρέπει τα ζωάκια όλα να είναι με τους ιδιοκτήτες τους, όπως λέει ο νόμος, και φυσικά να μαζεύουμε και να προσέχουμε να έχουμε καθαρούς τους δρόμους μας, γιατί αυτό είναι παιδί.